Για διολίσθηση και έλλειψη προσανατολισμού έκανε λόγο ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού, κ. Δημήτρης Βίτσας, σχολιάζοντας τη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Από την Καρδίτσα, όπου συμμετείχε στη συνδιάσκεψη της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής, ο κ. Βίτσας ανέφερε μια σειρά από παραδείγματα, όπως η φοροδιαφυγή. Το κυνήγι της φοροδιαφυγής όλο επαγγέλλεται, αλλά όλο αναστέλλεται. Εδώ τα πράγματα είναι φοβερά, ξέρετε. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει στην Ελλάδα, όπου ο φορολογικός συντελεστής κερδών των επιχειρηματικών κερδών ήταν 45% και έχει φτάσει 25% και ο πραγματικός πια είναι 15,9%. 10,6%. 10,6%, ακόμα χειρότερο. Των 200 μεγαλύτερων. Λοιπόν, των 200. Είναι 15,9%, ήταν ο υπολογισμός που είχε κάνει ο Γιάννης πριν τις εκλογές. Δηλαδή, τα φορολογικά κέρδη, όσοι είναι λογιστές, αν έχουμε κανέναν οικονομολόγο ή λογιστή, ξέρει τι είπα να πει. Φορολογικά κέρδη, δεν είναι τα πραγματικά κέρδη. Δεν είναι καμία σχέση τα μεικτά με τα φορολογικά και με τα πραγματικά. Ας πούμε, όσοι έχουμε δουλέψει σε τρεις επιχειρήσεις, είναι μόλις το 15,9%. Δηλαδή και αυτό.